Η αναπαράσταση των πηγαδιών και του συστήματο άντληση και διανομή του νερού βασίζονται κυρίω σε δεδομένα από τι καλλιέργειε οποροφόρων δέντρων των γνωστών περιβολιών του κάμπου Χίου, όπου αναπτύχθηκαν και τελειοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι σχετικέ τεχνικέ. Σύμφωνα με αυτά, όταν ξεκινούσε το σκάψιμο του πηγαδιού, οι τεχνίτε έσκαβαν μέχρι ένα ορισμένο σχετικά μικρό βάθο και στη συνέχεια κατασκεύαζαν τη λιθοδομή, δηλαδή την ξερολιθιά που συγκρατούσε τα χώματα. Πριν προχωρήσουν στη συνέχεια παρακάτω, σε μεγαλύτερο βάθο. Στην πρώτη φάση, κατασκεύαζαν και τέσσερι καμάρε, γνωστέ στοιχείο ω δοξαράδε, οι οποίε στήριζαν το σεντούκι, δηλαδή μια βάση για ένα πρόχειρο μάγκανο που χρησιμευε για να ανεβάζει τα χώματα όσο βάθαινε το πηγάδι. Προχωρώντα σταδιακά με αυτόν τον τρόπο, οι τεχνίτε έφταναν τελικά σε συμπαγή εδαφικού σχηματισμού. Από το σημείο αυτό και μετά, η διάμετρος του πηγαδιού μειωνόταν λίγο, ενώ δεν χρειαζόταν πλέον να υποστηρίζουν τα τυχώματα με λιθοδομή. Οι τεχνίτε συναντούσαν συχνά διάφορε φλέβε νερού, αλλά συνέχιζαν συνήθω το σκάψιμο μέχρι να βεβαιωθούν ότι είχαν ανακαλύψει μια σημαντική φλέβα. Στο σημείο αυτό, άνοιγαν μια τελική στενή οπή, γνωστή ω μακασιά, που συνέδεε την κύρια φλέβα με τον πάτο του πηγαδιού, και πάνω τη τοποθετούσαν μια μαρμάρινη πλάκα που επέτρεπε τη ροή του νερού, αλλά εμπόδιζε σκουπίδια ή χώματα να φράξουν την οπή. Το κανονικό μάγκανο που τοποθετούσαν μετά την ολοκλήρωση του πηγαδιού ήταν ένα διπλό τροχό που τον συγκροτούσαν ο έξω γύρο και ο μέσα γύρο. Το σύστημα υποστηριζόταν από σταυροειδή ξύλα που ήταν γνωστά ως μάνες. Επιπρόσθετη στήριξη παρήχαν και οι ξύλινε παραμάνε που διατάσσονταν ακτινοτά από το κέντρο κάθε τροχού προ την περιφέρεια. Ο έξω γύρο και ο μέσα γύρο συνδέονταν μεταξύ του με ξύλινα πιχάκια γνωστά ω σκαλοπάτια. Πάνω στα σκαλοπάτια πατούσε ο λιμπά, δηλαδή το σκοινί ή αργότερα σηματόσχηνο που πάνω του δένονταν οι κουβάδε γνωστοί ω σικλιά. Η όλη κατασκευή μπορούσε να περιστραφεί πάνω σε ένα άξονα που στηριζόταν στο σεντούκι με τα μαξιλάρια. Η εξωτερική επιφάνεια του έξω γύρου έφερε ξύλινες προεξοχές που συνέδεαν την κίνηση του τροχού με την κίνηση της ανέμης που εφαπτόταν με τον τροχό. Η ανέμη περιστρεφόταν γύρω από ένα κάθετος προς το έδαφος άξονα γνωστό ως αγδάρτη. Η κίνηση στην ανέμη μεταδιδόταν από ένα ξύλινο δοκάρι τον γυρναίο που στην άκρη του έφερε μια ειδική κατασκευή προξοχή των Σύρτη, που πάνω του προσδενόταν κάποιο ζώο, συνήθω μουλάρι ή γαϊδούρι και σπανιότερα άλογο. Η άντληση του νερού γινόταν ω εξή. Το ζώο ακολουθούσε μια προκαθορισμένη κυκλική διαδρομή και περιέστρεφε το γυρνέο που μετέδιδε την κίνηση στην ανέμη. Τα πεντοράδια της ανέμης μετέδιδαν την κίνηση στις ξύλινες προξοχές του έξω γύρου και κατά συνέπεια στο σύνολο του τροχού. Ο τροχό περιστρεφόταν και τα σικλιά βυθίζονταν διαδοχικά στο νερό και ανέβαιναν στην επιφάνεια μεταφέροντα το νερό. Τα σικλιά διέθεταν μια μικρή τρύπα στον πάτο του, ώστε να μην συγκρατούν τον αέρα όταν βυθίζονταν στο νερό, αφού αλλιώ δεν θα μπορούσαν να γεμίσουν. Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο είχαν απώλειε όταν ανέβαιναν προ την επιφάνεια, αλλά επειδή ήταν τοποθετημένα το ένα κάτω από το άλλο, μεγάλο μέρο του νερού που έρεα από του πάνω κουβάδε κατέληγε στου επόμενου. Ακόμα και έτσι όμω, οι κουβάδε έφταναν στην επιφάνεια συνήθω μισογεμάτη. Τα σικλιά άδειαζαν στην άφκουλα, μια επίπεδη στέρνα υποδοχή, ξύλινη, πέτρινη ή αργότερα από λαμαρίνα. Στη συνέχεια το νερό μεταφερόταν από την άφκουλα στο γουρνάκι. Από εκεί, με πύλνο σωλήνα, μεταφερόταν σε μια υδατοδεξαμενή, γνωστή ω στέρνα. Η διανομή του νερού στα δέντρα και στι ευρύτερε καλλιέργειε κάθε περιβολιού ολοκληρωνόταν ω εξή. Το νερό από τη στέρνα έρεε σε ένα πέτρινο αυλάκι που ήταν γνωστό ως κεφαλοποτιστής, το οποίο συγκροτούσαν διαδοχικά τεμάχια λαξευμένης πέτρας που εφάπτονταν μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα ενιαίο ανοιχτό λούκι. Σε ορισμένα διαστήματα κατά μήκο του κεφαλοποτιστή υπήρχαν ανοίγματα από τα οποία ξεκινούσαν κάθετα αυλάκια σκαμμένα στο χώμα, τα οποία κατέληγαν στα δέντρα ή στις καλλιέργειες που χρειάζονταν πότισμα. Η αρχή κάθε ανοίγματος στον κεφαλοποτιστή μπορούσε να φράζεται με πέτρε και χώμα, επιτρέποντα την επιλεκτική παροχή νερού ανάλογα με τι ανάγκε κάθε περιβολιού.